Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας ανθρωπίνης, τα οποία εξήγηλε η πολιτεία και η Εκκλησία μας μη θέλουσα να φανεί ανυπάκοη στις εντολές αυτές, ανέστειλε τις ομιλίες τις κατηχητικές και τις άλλες συνάξεις τις οποίες είχε προγραμματίσει η κάθε νορία και η Μητρόπολής μας, και έτσι η κατηχητική ομιλία που γινόταν κάθε Κυριακή μετά των κατανυχτικών εσπερινών δεν θα γίνει. Απλώς θέλω να σας πω μερικά λόγια εδώ σε αυτήν τη λειτουργική σύναξη στην οποία μας αξίωσε ο Θεός να βρισκόμαστε. Βεβαίως, ό,τι είναι δυνατόν από το δικό μας χέρι ανθρωπίνως να πράξουμε, πρέπει να το κάνουμε. Και ευχαριστούμε τους υπευθύνους και επιστήμονας και πολιτικούς και κυβερνώντας, οι οποίοι μας διδάσκουν και μας δείχνουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία αυτή στην οποία βρισκόμαστε. Δεν παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα της δυσκολίας, αλλά σίγουρα ως άνθρωποι της Εκκλησίας έχουμε και ένα δικό μας τρόπο με τον οποίο κρίνουμε και αξιολογούμε και αξιοποιούμε τις περιστάσεις οι οποίες συναντούν κάθε φορά τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν και αυτήν την περίσταση και αυτήν τη δυσκολία θα την αντιμετωπίσουμε με όλα τα προβλεπόμενα ανθρώπινα μέσα, επιστημονικά και άλλα, αλλά σίγουρα πάνω απ' όλα με την πίστη μας εις τον Χριστό, εις την Παναγία μας και στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και η Εκκλησία πάντοτε σε δύσκολες ώρες μας διδάσκει και μας προτρέπει να προσευχόμαστε. Αυτή η κρίση θα αντιμετωπιστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με προσευχή. Χρειαζόμαστε πολύ προσευχή, πάρα πολύ προσευχή. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν δύναμη προσευχής τέτοια που να μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα του κόσμου όλου. Γιατί τελικά μόνο η προσευχή μπορεί να ανατρέψει την πορεία των γεγονότων. Τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινα, καλά είναι και αυτά και ωφέλιμα, αλλά η προσευχή μπορεί πραγματικά σε στιγμή χρόνου να τα ανατρέψει όλα και να εξαφανίσει όλη αυτήν την δυσκολία, η οποία όμως έχει και την καλή της πλευρά, γιατί μας διδάσκει πολλά πράγματα, μας διδάσκει την αδυναμία μας, μας διδάσκει τη ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, μας διδάσκει ότι όλα τα οποία ζούμε γύρω μας είναι παρερχόμενα και πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρώτο ζήτημα και το πρώτο αίτημα το οποίο πρέπει να έχουμε είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως ο Κύριος μας λέγει στο Άγιον Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα δώσει ο Χριστός, ο Κύριος της δόξης. Πρέπει να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι η πραγματική μας ανάγκη. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε όντως. Τα υπόλοιπα και αυτά χρειάζονται, αλλά ο Θεός ξέρει τις ανάγκες μας. Έτσι λοιπόν μας καλεί η Εκκλησία σε αγώνα προσευχής. Προσευχή η οποία να βγαίνει μέσα από μετάνοια και από ταπείνωση. Να μετανοήσουμε εμείς για τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες, για τις αμαρτίες των αδελφών μας, για τις αμαρτίες του κόσμου όλου και να προσφέρουμε εις τον Θεό δύναμη προσευχής, γερμένη μέσα από ταπεινή και μετανοούσαν καρδία, για να γίνει ήλαιος ο Θεός και να ανατρέψει το ρουν των γεγονότων.
Εάν προσευχόμαστε, τότε όλα θα ανατραπούν. Εάν δεν προσευχόμαστε, τότε θα ακολουθήσουν την ανθρώπινη πορεία που δεν ξέρουμε ποια θα είναι και πώς θα εξελιχθεί. Οι εκκλησίες πάντως θα παραμείνουν ανοιχτές. Η λατρεία του Θεού δεν θα σταματήσει ουδέποτε. Οι ιερείς μας και όλοι μας θα είμαστε στη θέση αυτή την οποία μας έταξε ο Θεός, ως ποιμένες της Εκκλησίας, και θα προσφέρουμε τις προσευχές μας και τις ακολουθίες μας και τη λατρεία του Θεού και τη Θεία Ευχαριστία υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ όλου του Αδάμ. Όποιος θέλει μπορεί να έρχεται, όποιος αισθάνεται δυσκολία ή αδυναμία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πράξει κατά τη συνείδησή του. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Προσευχόμαστε υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ όλου του Αδάμ, υπέρ όλου του ανθρωπίνου γένους. Θα διερωτηθεί κάποιος ίσως να πει, εμείς που ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν θα αρρωστήσουμε? Θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε. Ποιος μας είπε ότι θα μείνουμε αθάνατοι σε αυτόν τον κόσμο? Ή θέλαμε τον κορονοϊό να μας πει ότι μια μέρα θα πεθάνουμε? Θέλαμε τον κορονοϊό να μας πει ότι μια μέρα θα αρρωστήσουμε? Οι Άγιοι 40 μάρτυρες τι είπαν? Ποιήσουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Αφού μια μέρα θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, ας πεθάνουμε τουλάχιστον τίμοι με τον εαυτό μας και ενώπιον του Θεού ευάρεστη. Και ας έχουμε μνήμη θανάτου, που ο Άγιος Νεόφυτος του συμπατριώτης μας έλεγε ότι αγαθόν υπέρτερον παντός αγαθού, Θεού φόβος και μνήμη θανάτου. Να μας ενθυμίζει την έξοδό μας από αυτόν τον μάταιον κόσμο και την παράστασή μας ενώπιον του Θεού. Τι μας προσφέρει η Εκκλησία? Την αφοβία, την νίκη κατά του φόβου του θανάτου. Τον βιολογικό θάνατο θα τον περάσουμε όλοι ανεξαιρέτως. Τον πνευματικό θάνατο όμως δεν θα τον περάσει ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό. Ο πιστεύων εις εμέ θάνατον ουμή θεωρήσει εις τον αιώνα, λέγει ο Κύριος. Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα δει θάνατον ποτέ. Βιολογικό σίγουρα, αλλά πνευματικόν όχι. Και αυτός ο θάνατος μας φοβίζει. Ο πνευματικός θάνατος, ο αιώνιος χωρισμός μας από τον Δεσπότη Χριστό. Αυτό μας τρομάζει. Δεν το θέλουμε. Δεν το επιδιώκουμε. Το απευχόμεθα. Γιατί είναι αιώνιος χωρισμός και αιώνιος θάνατος. Ο βιολογικός είναι άχρη καιρού. Είτε είμαστε άγιοι, είτε είμαστε αμαρτωλοί, θα διέρθουμε την πύλη του βιολογικού θανάτου. Αλλά πορευόμαστε προς το Πάσχα, στην Ανάσταση του Χριστού, που επάτησε τον θάνατο, που κατήργησε τον φόβο του θανάτου, που θα ακούσουμε τη νύχτα της Αναστάσεως. Μη δεις φοβείς το θάνατο, ηλευθέρωσε γαρή μας ο του σωτήρος θάνατος. Κανένας να μη φοβάται τον θάνατο, γιατί μας ηλευθέρωσε από τον φόβο του βιολογικού θανάτου ο θάνατος του σωτήρος. Ο θάνατος απέθανε. Δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ζωή αιώνιος. Υπάρχει Χριστός που είναι Βασιλεία του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων. Με αυτήν την πίστη θα πορευθούμε μέσα σε αυτήν τη δυσκολία που έχουμε μπροστά μας. Χωρίς πανικούς, χωρίς φοβίες, χωρίς ανθρώπινους λογισμούς, θα βαδίσουμε επικαλούμενοι την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξέρουμε ότι η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο έχει ημερομηνία λήξεως, αλλά ξέρουμε ότι είναι και ένα πέρασμα από τα μάτια πράγματα στα αιώνια, στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Εξάλλου αυτές οι κρίσεις κρίνουν την πίστη μας, κρίνουν τη ζωή μας, κρίνουν τους λογισμούς μας, κρίνουν την ποιότητα σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας. Όποιος
ζωή μας και την δύναμή μας και τον χρόνο μας εις έργα μετανοίας, εις έργα προσευχής και λατρείας του Θεού. Η Εκκλησία θα παραμείνει προσευχομένη και λατρεύουσα τον Ζώντα Θεόν, χωρίς να υπολογίσει η ανδήποτε ανθρώπινη παρόρμηση ή η ανδήποτε ανθρώπινη ιδιοτέλεια. Με αυτόν τον λόγο θα μας δώσει την ελπίδα ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα, όχι για να περιφρονήσουμε τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά για να νικήσουμε τον φόβο του θανάτου, που έξω βάλει την αγάπη, και η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ο αγαπών των Θεών δεν φοβείται τίποτα, δεν το σκιάζει καμιά δυσκολία του κόσμου τούτου, γιατί η αγάπη του Θεού νικά τον φόβο και μας δίνει την αίσθηση της αιώνιας ζωής. Στην Ιερά Μητρόπολη μας, στον Μητροπολιτικό Ναό και σε άλλους ιερούς ναούς που θα διευθετήσει η Ιερά Μητρόπολης, κάθε Πέμπτη απόγευμα, πριν ή μετά το Μεγάλο Απόδειπνο ανάλογα με το πρόγραμμα, θα τελείται το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, η σίαση ψυχής και σώματος. Θα μας προσφέρει η Εκκλησία φάρμακον ζωής αιωνίου, που θα θεραπεύει και την ψυχή μας και το σώμα μας, μαζί με τα βιολογικά και χημικά και ανθρώπινα φάρμακα. Η Εκκλησία θα μας προσφέρει το αγιότητο μυστήριο του ευχελαίου για να μας δώσει δύναμη ψυχής και σώματος να διέρθουμε εν ειρήνη Θεού, οτιδήποτε ήθελε να έρθει μπροστά μας, και η ζωή και ο θάνατος, και τα δύο είναι ενώπιό μας, και εμείς με την πίστη του Θεού και με την παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας θα αξιοποιήσουμε την παρούσαν ζωή εις κέρδος και ωφέλεια ψυχική, αλλά και τον θάνατον εις ζωήν αιώνιον. Τε θανάτου και ο θάνατος θανάτου του Χριστού, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ας έχουμε ελπίδαν εις τον Χριστόν, ας επικαλούμαστε την υπεραγία Θεοτόκον τη μητέρα μας, τους Αγίους Πατέρες μας, και να βαδίσουμε τον δρόμο μας με πίστη και ειρήνη, και να δώσουμε και παρηγοριά στους αδελφούς μας. Σκεφτείτε πόση απελπισία, πόση φοβία, πόση ανασφάλεια, πόση δειλία υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων που δεν έχουν φως Θεού εις την ζωή τους. Είναι πραγματικά τραγωδία η ζωή μας χωρίς τον Θεό. Είναι τραγωδία η ζωή μας χωρίς την Αγία μας Εκκλησία. Χωρίς Χριστόν δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Χωρίς το φως του Θεού το σκότος είναι αβάσταχτο. Γι' αυτό καλούμαστε όλοι εμείς που πιστεύουμε εις τον Χριστόν και επικαλούμαστε το Πανάγιο όνομά Του, να γίνουμε φορείς ελπίδος, χαράς, ειρήνης, ηρεμίας, ησυχίας, γενναιότητος στις καρδιές των αδελφών μας, επικαλούμενοι εις πάντας την παρουσία και την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.